Το σχέδιο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται ο βιαστής του Κάβου. Τι είπε στο Start ο συνήγορος υπεράσπισής του Βασίλης Νουλέζας. Πραγματοποιήθηκε σήμερα κινητοποίηση ξενοδοχοϋπαλλήλων και εργαζομένων στον τουρισμό επισητισμό στην Κέρκυρα. Εκτός διαγωνισμού έμειναν οι καθαρίστριες του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας. Τι λένε στην κάμερα του Start οι καθαρίστριες αλλά και ο διοικητής Λεωνίδας Ρουμπάτης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα και ας ελπίσουμε ότι αυτός ο μήνας θα είναι ένας μήνας δημιουργικός και με θετικά αποτελέσματα σε πλείστα όσα που αφορούν την καθημερινότητά μας σε αυτόν τον τόπο και σε μια εποχή με σύνθετα χαρακτηριστικά αρκετά δύσκολη. Θα προσεγγίσουμε και απόψε τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Μια ειδησιογραφίας που έχει να κάνει στη χώρα μας τα εθνικά θέματα με την προκλητικότητα της Τουρκίας και με την υπόθεση της τουριστικής οικονομίας, καθώς μια σύσκεψη την οποία προείδευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα μεγάλο και ξεχωριστό ενδιαφέρον. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την τουρκική προκλητικότητα, η οποία πραγματικά έρχεται να δημιουργήσει ένα πολύ ανησυχητικό κλίμα. Οι Τούρκοι λένε ότι θα κάνουν έρευνες και μάλιστα σε περιοχές που είναι αμφισβητούμενες, θεωρούνται νότια της Κρήτης και χωρικά έδρα της Ελλάδας. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ Χρυσάνθης Μινά. Σε συνολικά 24 οικόπεδα χώρισε με επίσημη πράξη Άγκυρα την περιοχή του τουρκολιβικού μνημονίου που εκτείνεται από τις τουρκικές ακτές μέχρι το σημείο που με βάση αυτό αρχίζει η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Λιβύης σύμφωνα με την αρρύθμιση της τουρκικής κυβέρνησης. Η δημοσίευση της πράξης αυτής στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της γείτονος ουσιαστικά αποτελεί το προηγούμενο βήμα πριν την οριστική παραχώρηση συμβολέων επί των 24 οικοπέδων στην τουρκική εταιρεία πετρελαίων. Κάποια από αυτά τα οικόπεδα βρίσκονται από 6 μίλια και πλέον ανατολικά της Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάθου και της Ρόδου και επικαλύπτουν μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο οικόπεδο στο Καστελόριζο, ωστόσο είναι απολύτως σαφές ότι ο συγκεκριμένος διαχωρισμός αποτελεί το επόμενο στάδιο αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας στην υφαλοκρηπίδα της. Ο διαχωρισμός έχει γίνει βεβαίως με βάση τις πρόνοιες του τουρκολιβικού μνημονίου, το οποίο ακολουθείται ως οδηγός αλλά και με πάγια τουρκική θέση ότι τα ελληνικά νησιά δεν διαθέτουν υφαλοκρηπίδα, αλλά μόλις 6 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων. Στο φύλλο της εφημερίδας της τουρκικής κυβέρνησης, στις 30 Μαΐου καταγράφονται και αιτήματα από 15 Απριλίου για έρευνες από την ΤΡΑΟ προς την αρμόδια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ενέργειας, τα οποία βρίσκονται όλα στα δυτικότερα οικόπεδα πλησίων των ελληνικών νησιών της Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάθου και της Ρόδου. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί φυσική συνέχεια του τουρκολιβικού μνημονίου και δείχνει στην Τουρκία να επισπεύσει, παρότι για παράδειγμα ο σχετικός χάρτης δεν έχει αναρτηθεί στην αρμόδια διεύθυνση του ΟΗΕ. Πρακτικά από το Σάββατο μετράει αντίστροφα ο χρόνος για το επόμενο βήμα της Άγκυρας, δηλαδή τις σεισμικές έρευνες σε περιοχή που βρίσκεται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Αναμένεται να φανεί πότε η Άγκυρα θα προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής ναύτεξ από το σταθμό της Ατάλειας, όπου υπάγεται η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και βεβαίως ο χρόνος που θα επιλεγεί γι' αυτό. Φυσικά το τελικό στάδιο μετά και τις σεισμικές έρευνες είναι οι γεωτρήσεις. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αντιμετωπίζεται από την Αθήνα εντός των αναμενόμενων από την Άγκυρα κινήσεων, ωστόσο η ταχύτητα με την οποία έγιναν και οι τελευταίες αυτές κινήσεις προβληματίζουν. Η σπουδή συνδέεται πέραν πάσης αμφιβολίας με τον αέρα που δίνει στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν η διάσωση της κυβέρνησης του Φαγές Αλ Σάρατ και η υποχώρηση του Χαλίφα Χαφτάρ από τα περίχωρα της Τρίπολης στη Λιβύη. Πρακτικά η κυβέρνηση Αλ Σάρατ, η οποία διασώθηκε κατά κύριο λόγο μέσω των τουρκικών ενισχύσεων, είναι πλέον σχετικά σταθερή. Η τουρκική δραστηριοποίηση αποτελεί και το χειρότερο δυνατό σενάριο με βάση τις υφιστάμενες προσδοκίες από την ελληνική πλευρά. Στην Αθήνα ως βασικότερο σενάριο αντιμετωπιζόταν η πιθανότητα έναρξης σεισμικών ερευνών στα νότια της Κρήτης σε περιοχές εντός της λιβυκής αρμοδιότητας έπειτα από αίτημα της Τρίπολης από την ΤΡΑΟ. Ωστόσο, η οικοπαίδηση της περιοχής στα δυτικά του 28ου μεσημβρινού υποδηλώνει ξεκάθαρο ότι η Άγκυρα προχωρά ταχαίως, μάλιστα σε περιοχές πλησίων των ελληνικών νησιών, δίχως να αναμένει την ολοκλήρωση των τεχνικών λεπτομεριών στον ΟΗΕ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Βαγγέλη Καποδίστρια. Είναι στην αίθουσα σύνταξης γιατί υπάρχει μια πολύ αυστηρή
απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην τουρκική προκλητικότητα. Έχουμε και άλλα θέματα όμως που έχουν δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Βαγγέλη, καλησπέρα. Πες μας. Καλησπέρα Σπύρο, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, διότι έχουμε διάβημα προς την Άγκυρα, καθώς κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Τούρκος πρέσβης με αφορμή το ρεπορτάζ το οποίο παρακολουθήσαμε νωρίτερα. Πιο πριν είχε προηγηθεί και μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Νίκου Δένδια, ο οποίος είχε πει ότι η θέση μας στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι συνέπειες της τουρκικής παραβατικότητας και είναι δεδομένες. Και τις έχουμε γνωστοποιήσει. Τώρα έκανε και μια κίνηση μετά τα τελευταία γεγονότα. Και περιμένουμε, περιμένουμε να δούμε βέβαια και την αντίδραση της άλλης πλευράς. Δεν πάει, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για εξελίξεις οι οποίες δημιουργούν ένα ψυχοπροβλημικό κλίμα, είναι εξαιρετικά σοβαρές. Πάμε να δούμε όμως γρήγορα και κάποια ακόμη πράγματα, τα οποία τα είδαμε και μαζί προηγουμένως στην αίθουσα σύνταξης. Είναι μια σύσκεψη την οποία προείδευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει να κάνει με την τουριστική οικονομία και έχει να κάνει με τις νησιωτικές περιοχές της χώρας. Πες μας περισσότερα. Έτσι ακριβώς είναι, Σπύρο. Έγινε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το αντικείμενο, όπως είπες, ήταν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και γενικότερα η υγειονομική κάλυψη στα νησιά. Αυτό το οποίο προβληματίζει τη σύσκεψη, να πούμε, μετήχαν οι Υπουργοί Υγείας, ο Υπουργός Τουρισμού, ο Υπουργός Επικρατείας, ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός Υγείας και ο Νίκος Χαρδαγιάς. Δηλαδή ήταν η dream team, ας πούμε, της κυβέρνησης σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Και αυτό το οποίο τους ανησυχεί, τους προβληματίζει και θέλουν να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα είναι η ταχύτερη αντιμετώπιση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για ένα πιθανό κρούσμα κορονοϊού σε ένα νησί το οποίο θα έχει συνέπειες και υγειονομικές και οικονομικές. Τώρα, έχουμε και κάτι το οποίο αφορά την γείτονα χώρα, την Αλβανία. Αφορά τα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας και μάλλον είναι κάτι το οποίο περίμεναν και πάρα πολύ και ομογενείς αλλά και Αλβανοί υπήκοοι, οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη χώρα μας. Άλλωστε, η Αλβανία είναι μια χώρα που ονομάζεται από τους οικονομολόγους ζώνη δραχμής, με την έννοια των στενών οικονομικών και κοινωνικών πια σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Πες μας. Έτσι ακριβώς είναι, Σπύρο, διότι σήμερα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Τα χερσαία σύνορα της Αλβανίας ανοίγουν και επέστρεψε στην ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών μετά από 79 ημέρες καραντίνας. Βέβαια, να τονίσουμε ότι παραμένουν οι μαζικές συναθροίσεις απαγορευμένες μέχρι τις 23 Ιουνίου, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Ναι. Αλλά αυτό το οποίο αξίζει να καταγράψουμε ότι η Αλβανία είχε καιρό να εμφανίσει κρούσματα. Βεβαίως. Για την ακρίβεια, ναι, τρεις εβδομάδες. Το μάζεψε πάρα πολύ ο Έντι Ράμα το θέμα εκεί. Είναι μία από τις χώρες οι οποίες είχαν και μικρό αριθμό κρουσμάτων και πάρα πολύ μικρό αριθμό θυμάτων. Είναι και μάλιστα αλήθεια. Συνοδεύεται και με πολλές ενέργειες, οι οποίες σημαίνει ότι το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα ξαναρχίζει από εβδομάδα. Μάλιστα. 23 Ιουνίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, ανοίγουν κινηματογράφοι, νυχτερινά κέντρα. Ωραία, μην μας πεις περισσότερα για την Αλβανία. Σημασία έχει ότι άνοιξαν τα σύνορα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα, μένοντας σε αυτά τα μεγάλα θέματα της σημερινής εσωτερικής δημοσιογραφίας, μένουμε στην υπόθεση που λέγεται επενδύσεις στη χώρα μας. Σε αυτές τις επενδύσεις, οι οποίες όλοι τις θέλουμε, όλοι τις περιμένουμε και όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα φέρουν εκατομμύρια ευρώ στη διαδικασία της αναμόχλευσης του χρήματος. Η Χρυσάνθη Μινά έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Η καλύτερη δυνατή υποδοχή και αξιοποίηση του πακέτου των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση που προτείνει η Κομισιόν για την Ελλάδα και η περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών αποτελούν στην παρούσα φάση τις μεγάλες προτεραιότητες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο μιας βεντάλιας πρωτοβουλειών για την επανακίνηση της οικονομίας μετά το ισχυρό πλήγμα του κορονοϊού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε την παρέμβαση που σχεδιάζει στο πεδίο των εισφορών στη συνέντευξη που παραχώρησε στις αρχές της εβδομάδας. Όπως είπε, άμεση προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Η μείωση ουσιαστικά στην έμεση φορολόγηση της εργασίας. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο θα μπορούσε να το ανακοινώσουμε σύντομα, με το που θα περάσει το καλοκαίρι, αλλά θεωρώ ότι είναι η άμεση προτεραιότητα σήμερα, διότι η επιβάρυνση της εργασίας είναι πολύ μεγάλη. Είναι πολύ επιβαρυντική για πολλές εταιρείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, και ενώ επίκειται ήδη η μείωση των εισφορών από τον Ιούνιο κατά 0,9%, το σχέδιο του Μέγαρου Μαξίμου προβλέπει τον Σεπτέμβριο
να ανακοινωθεί περαιτέρω αποκλιμάκωση στην περιοχή, πιθανότητα κατά 1,1%. Η σχετική εξαγγελία εξετάζεται, μάλιστα, να ενταχθεί στην παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό, μέσω της ομιλίας του στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Την ίδια περίοδο θα οριστικοποιείται και η πρόταση της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του πακέτου των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει τα ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις παρασκηνιακές επαφές του ίδιου και των επιτελών του και αποτελούν ένα νέο ΕΣΠΑ να μην σπαταληθούν σε παροχές και συντεχνιακές διεκδικήσεις κοινωνικών ομάδων και επιχειρηματικών κλάδων, αλλά να αποτελέσουν το όχημα για τον πραγματικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός εστιάζει σε 4 άξονες: πράσινη μετάβαση, υποδομές, εξυγχρονισμός και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης και κατάρτιση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε και επίσης μια πολύ σειρά, πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα σχετικά με τον τουρισμό. Ο τουρισμός θεωρητικά είναι η ατμομηχανή της οικονομίας το καλοκαίρι στη χώρα μας. Είναι ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο για την Ελλάδα, ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο για την ίδια και την Ευρώπη. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, δόθηκαν στοιχεία που λένε ότι η Ισπανία έχει μια κατάρρευση μαμούθ όσον αφορά τα έσοδα από τον τουρισμό και αναμενόμενο και λογικό. Το τι ισχύει στη χώρα μας και κυρίως το τι θα ισχύει στο επόμενο διάστημα το έχουμε συμπυκνώσει στο επόμενο ρεπορτάζ. Κορυφώνεται η αγωνία για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενων στον τουρισμό που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς δουλειά ή με μισή δουλειά. Από τη Δευτέρα σήμερα, 1η Ιουνίου, ξεκινά το σταδιακό άνοιγμα του τουρισμού. Ωστόσο, πολλοί ξενοδόχοι εκφράζουν δισταγμούς ως προς την επαναλειτουργία τους, ενώ και στον επισητισμό οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αναστολές συμβάσεων, μειώσεις μισθών και εκπεριτροπής εργασία. Μπροστά σε αυτό το δυσίωνο σκηνικό, το Υπουργείο Εργασίας βάζει στο τραπέζι 2 πυλώνες μέτρων με στόχο την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και τον περιορισμό των απολειών που θα έχουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο. Σε ρυθμούς κορονοϊού θα γίνει φέτος η επαναπρόσληψη των εποχικά εργαζομένων. Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε, τα εποχικά ξενοδοχεία που επαναπροσέλαβαν εργαζόμενους στη φετινή τουριστική περίοδο έχουν δικαίωμα από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου να θέσουν σε αναστολή τη συμβάση εργασίας τους. Τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να ανακαλούν την αναστολή και να φέρνουν σε ενεργή απασχόληση μέρος των υπαλλήλων τους με ρήτρα πληρότητας ως εξής. Με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας θα πρέπει να επιστρέφει σε ενεργή απασχόληση το 1 τρίτο των εργαζομένων, με 50% πληρότητα τα 2 τρίτα των εργαζομένων και με 80% πληρότητα τα 3 τρίτα των εργαζομένων. Οι ξενοδόχοι θα μπορούν να εντάσσουν στο πρόγραμμα συνεργασία τους εργαζόμενους που ανακαλούν σε ενεργή απασχόληση, ενώ μπορούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να κάνουν συνδυαστική χρήση του προγράμματος και των αναστολών. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού θα υπολογίζεται με ποσό αναφοράς τα 534 ευρώ το μήνα, ενώ και οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν επί των 534 ευρώ. Η συμβάση των εργαζομένων σε ξενοδοχεία που δεν θα επαναλειτουργήσουν τίθεται σε αναστολή και οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των μέτρων υποχρεούνται να μην κάνουν απολύσεις. Χρειάζονται βελτιώσεις και αποσαφηνίσεις, ώστε όλοι οι εποχικά εργαζόμενοι να μην μείνουν χωρίς εισόδημα και ασφαλίστηκε κάλυψη το καλοκαίρι, διατηρώντας το δικαίωμα για επιδότηση ανεργίας το χειμώνα. Δεν είναι καθαρό αν ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλάβει όλους τους εποχικούς, παρατηρεί ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων, Γιώργος Χότζογλου. Οι εποχικά εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης, καθίστανται δικαιούχοι μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, ποσού ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας 400 ευρώ που έλαβαν. Επίσης, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές όσων προσληφθούν με μερική απασχόληση καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το διάστημα 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Στον υπολογισμό του επιδόματος αδείας και του δώρου Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους που θα ενταχθούν στο μηχανισμό συνεργασία, αναφέρεται η τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας. Ο μηχανισμός θα ισχύσει τελικά από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Οκτωβρίου. Η μείωση του ωραρίου απασχόλησης έως και 50% θα υπολογίζεται σε εβδομαδιαία βάση, ενώ η αναπλήρωση κατά 60% του χαμένου εισοδήματος θα υπολογίζεται επί των καθαρών αποδοχών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζεται ο μισθωτός. Η ρήτρα προστασίας από τις απολύσεις ισχύει μόνο για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο μηχανισμό και όχι για το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης. Οι εργοδότες υποχρεούνται επίσης να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων που εντάσσονται. Το κράτος θα καλύπτει αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων. Αν και δεν αποσαφηνίζεται τι ακριβώς θα καταβάλει ο εργοδότης, οι πρώτες εκτιμήσεις ειδικών εργατολόγων αναφέρουν πως το μερίδιό του
δεν αποκλείεται να υπολογιστεί στις πραγματικά καταβαλλόμενες αποδοχές, δηλαδή τις μειωμένες. Αυτό που αποσαφηνίζεται ρητά είναι πως οι εργοδότες υποχρεούνται να καλύψουν το σύνολο των εισφορών υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού και για το επίδομα αδείας καθώς και για το δώρο Χριστουγέννων. Πάμε να καλησπέρισουμε τον Γιάννη Παργινού και απόψε τακτικός στο ραντεβού του και τακτική και εμείς στην καταγραφή και το σχολιασμό μιας επικαιρότητας οικονομικού κυρίως χαρακτήρα που έχει να κάνει με αυτό το οποίο ζούμε σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Καλησπέρα Γιάννη μου. Καλησπέρα Σπύρο. Και καλησπέρα δεν είναι μόνο οικονομία. Σε όλες και όλους όσες και όσοι μας ακούνε και μας βλέπουν και καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Ας ελπίσουμε Γιάννη ότι αυτός ο μήνας δεν θα είναι ένας μήνας με δύσκολα χαρακτηριστικά, γιατί το λέω αυτό διότι τα τελευταία 24 ώρα η ένταση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, αυτή η δυναμική διαχείριση της υπόθεσης υφαλοκρηπίδα και μάλιστα νότια της Κρήτης από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας της γείτονος χώρας, τα διαβήματα έχουν δημιουργήσει ένα, θα έλεγα, αρκετά ένα κλίμα ανησυχίας και με γιατί... μια υπερδύναμη η οποία βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις. Μιλάω για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι, 40 πόλεις είναι σε καθεστώς... Έχει περάσει η περίοδος, έχει περάσει η εποχή που γεωστρατηγικά οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο κυρίαρχος στο διεθνές, στο παγκόσμιο γεωπολιτικό παιχνίδι. Μάλιστα. Τώρα παίζουν και άλλοι παίκτες. Άρα αυτό μπορώ να πω ότι έχει οπωσδήποτε τη σημασία του, αλλά δεν έχει κυρίαρχη και πρωτεύουσα σημασία. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να ενδιαφέρει την Ελλάδα είναι ότι πλησιάζει ο μήνας Ιούλιος. Και ο μήνας Ιούλιος για τη σύγχρονη πολιτική ιστορία μας, αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε Σπύρο Ζηνιάτη, θεωρείται ένας μοιραίος μήνας. Μοιραίος μήνας γιατί Ιούλιο έγινε το πραξικόπημα κατά του Γεωργίου Παπανδρέου το 1965 με όλα όσα ακολούθησαν. Ιούλιο μήνα έγινε το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στην Κύπρο με όλα όσα θλιβερά και αρνητικά για την Ελλάδα ακολούθησαν. Έρχεται λοιπόν ένας Ιούλιος για τον οποίο η Ελλάδα αμήνεται, ενώ η Τουρκία θεωρεί ενισχυμένη την γεωστρατηγική της θέση μετά την υποχώρηση του Χαφτάρ, όπως πάρα πολύ εύστοχα ο Θανάσης, ο φίλος μας, ο Δρούγος, είχε προβλέψει είχε και την επικράτηση του Σάρατς. Όπως εύστοχα οι πολλοί της Ευρώπης και της παγκόσμιας σκηνής είχαν προβλέψει γι' αυτό και είχαν σταθεί με το πλευρό του. Η Τουρκία, αγαπητέ μου φίλε, για όποιον παρακολουθεί τις εξελίξεις, προαναγγέλει πάντοτε ό,τι κάνει. Δεύτερον, ό,τι κάνει το κάνει πάντοτε βάσει συγκεκριμένου και σαφούς σχεδίου. Τρίτον, δημιουργεί τετελεσμένα γεγονότα και επί των τετελεσμένων γεγονότων, όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει, οδηγεί το διάλογο. Ακριβώς. Κάνει παζάρι. Καλεί τον κάνει αντίπαλο παζάρι. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνει είναι η Ελλάδα. Ωραία. Για να διαπραγματευτεί. Θα τα δούμε όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Βεβαίως, στην περίπτωση Λιβύης υπάρχει ένας σημαντικός παράγοντας, πολύ κρίσιμος, είναι το λεγόμενο Αραβικό Έθνος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεν είναι μια δύναμη την οποία την μετράς ελάχιστα, το αντίθετο, είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη και οικονομικά και στρατηγικά, είναι εκείνη που υποστηρίζει το στρατάρχη Χάφταρ και όλα δεν έχουν τελειώσει στη Λιβύη. Θα λέει κανείς ότι είναι δύσκολες καταστάσεις. Ουδής είπε ότι μία υποχώρησή του στρατιωτική θα σημάνει και την πολιτική του πλήρη. Διότι οι Ρώσοι συνεχίζουν και έχουν τον έχουν και τους ανθρώπους. Αποδυναμωθεί, ναι. Δεν θα μηδενιστεί. Πάμε. Όμως, Γιάννη, κεντρικός οικονομικά. Πόλος στην σκηνή της Λιβύης είναι η κυβέρνηση που ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει, αρνητικά για εμάς ναι. Αναγνωρίζει. Λέω λοιπόν τώρα, Γιάννη, στο θέμα της οικονομίας. Πριν από λίγο διαβάσαμε όλοι στον Αθηναϊκό Τύπο, κυρίως στις ηλεκτρονικές σελίδες, ότι ο Μητσοτάκης προσανατολίζεται να κάνει ό,τι έκανε στο υγειονομικό ζήτημα με μια επιτροπή σοφών και με μια επιτροπή μεγάλου κύρους. Στην οποία προείσταται ο κύριος Πισαρίδης. Ναι. Οικονομολόγος. Ο οποίος είναι βραβείο Νόμπελ Οικονομίας του 2010. Ωραία. Για να διαχειριστεί τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο που να δώσει πραγματική ανάσα στην ελληνική οικονομία. Ισχύει αυτό, Γιάννη? Ισχύει.
η ενέργεια αυτή ισχύει, γιατί αναλαμβάνει ένα ρόλο η ομάδα Πισαρίδη. Ένα ωραίο σχόλιο που διάβασα όμως στα δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας από απλούς καθημερινούς πολίτες με τη μορφή μιας απορίας ήταν το εξής. Οι διατελέσαντες Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας μέχρι σήμερα δεν ήταν όλοι εγνωσμένου κύρους καθηγητές των οικονομικών επιστημών σε διάφορα πανεπιστήμια και μάλιστα κάποιοι του εξωτερικού. Και όχι μόνον αυτό, όχι μόνον αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε, να προσθέσουμε στον προβληματισμό μας, ότι έχουν και κάποια συγκεκριμένη εμπειρία. Μάλιστα. Άρα δεν θα μπορούσαν να σταθούν σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία μακριά από το παιχνίδι. Εκείνο το οποίο παρατηρείται το θέμα ΑΙΟΤΑ είναι ότι η κυβέρνηση αυτεγκλωβίζεται και θα έλεγα άνευ λόγου και αιτίας σε ένα σλόγγαν το οποίο είναι πολλά χρήματα και άμεσα. Αυτό είναι λάθος. Γιατί τα χρήματα τα οποία θα πάρουμε από την Ευρώπη ακόμα δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Δύο. Δεν ξέρουμε τους όρους με τους οποίους θα δοθούν. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι οι χώρες οι οποίες αντιδρούν και αρνούνται αυτά τα χρήματα να τα δώσουν ανεφόρον θα καλέσουν τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης σε διαπραγμάτευση, πρώτη 17 με 18 τρέχοντος μηνός Συμβούλιο Κορυφής. Άρα αυτές οι χώρες που αρνούνται κάτι θα πάρουν και αυτό που θα πάρουν θα είναι αρνητικό. Ωραία. Για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Γιάννη. Και κάτι άλλο. Ελευθέρω. Χρήματα που θα δοθούν σε ορίζοντα 7 ετίας. Άρα οι ελληνικές επιχειρήσεις όπως εύστοχα αναφέρονται στο δικό σας ρεπορτάζ, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζητούν βοήθεια. Ερώτημα. Από πού θα την έχουν? Θα το δούμε. Από αυτά τα χρήματα όχι. Αυτό θα, κρίνει. Αυτό θα κρίνει και την Επιτροπή Πισαρίδη και το Μητσοτάκη και μα όλους. Δεν είναι η Επιτροπή Πισαρίδη. Η Επιτροπή Πισαρίδη είναι για αυτά τα χρήματα τα οποία θα αρχίσουν να δίνονται στις χώρες που θα τα πάρουν μετά το 2020, αρχές του 2021. Και η Ελλάδα έχει ανάγκη ρευστού τώρα. Ωραία. Γιάννη, καλό βράδυ. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Θα μας κόψουν στον αέρα. Ναι, ναι, να πω κάτι. Εγκλωβίζεται σε ένα στυλ Γεωργίου Παπανδρέου. Λεφτά υπάρχουν. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν εγκαλείται για την πρώτη κυβερνήσεώς του οικονομική κατάσταση. Εγκαλείται για μετά, όσα είπε. Όλοι λίγο πολύ γι' αυτό. Καλό βράδυ, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας για μια ακόμη φορά. Η ώρα είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξη του Βαγγέλη Καποδίστρια, τον οποίο θα καλησπερίσουμε, καθώς παρακολουθεί όλες αυτές τις συνεχώς ανανεούμενες πληροφορίες σχετικά με την τουριστική οικονομία. Άλλωστε, θα το κουβεντιάσουμε με Skype σε πάρα πολύ λίγα λεπτά με τον Στέφανο Γκίκα, τον βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα της τουριστικής οικονομίας. Είχε μια συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό Τουρισμού. Βαγγέλη, ξανά καλησπέρα. Έχουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τις ξενοδοχειακές μονάδες που ανοίγουν και τον αντίκτυπο αυτού του γεγονότος, δηλαδή ανοίγουν δεν ανοίγουν, στην ευρωπαϊκή τουριστική αγορά ή τουλάχιστον στις χώρες οι οποίες θα έχουν ελευθερία κινήσεων προς τη χώρα μας. Πάμε να μας πεις περισσότερα. Σπύρο, καλησπέρα. Καταρχάς, να πούμε ότι αυτή η είδηση σε πρώτη φάση μπορεί να ξαφνιάζει. Αλλά το γεγονός ότι ελάχιστα ξενοδοχεία 12 μέρες λειτουργίας άνοιξαν σήμερα τις πύλες τους έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπήρχε μια ασάφεια όσον αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά και την έλλειψη κρατήσεων, και ουσιαστικά πολλοί αναλυτές το αποδίδουν στο ότι ήταν σχεδιασμός τελευταία στιγμής. Μάλιστα. Μεγάλα ξενοδοχεία, ειδικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με σπουδαία ονόματα, σήμερα δεν άνοιξαν. Και το δεύτερο κομμάτι του δημοσιεύματος. Προφανώς διότι δεν θα έβγαινε ο λογαριασμός, δηλαδή το κόστος λειτουργίας σε σχέση με τα έσοδα. Και αυτό πολλές φορές οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μια πτωχευτική κατάσταση μια εταιρεία. Πες μας λοιπόν. Και μάλιστα το Χρήμα και Τουρισμός, το οποίο έκανε το σχετικό δημοσίευμα, γράφει ότι δέχεται πλήθος μηνυμάτων ηλεκτρονικών, τα οποία έχουν να κάνουν είτε με πράκτορες εξωτερικού, τα οποία αισθάνονται πως η Ελλάδα με την πολιτική της να μην ανοίξει τα σύνορα σε πολλές χώρες,
Αυτό που κάνει είναι σαν να αντιμετωπίζει ένα κρίμα ψυχρό τους τουρίστες. Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα πραγματικά σοβαρό. Δεν μας αφορά η ιστορία των ξενοδοχείων 12μηνης διάρκειας τόσο πολύ στην Κέρκυρα. Μας αφορά πρωτίστως των εποχιακών τουριστικών μονάδων και κυρίως ποιων μονάδων τελικά, εκείνων που είναι μεγάλες, που έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στη διεθνή τουριστική αγορά και το αν θα ανοίξουν, δεν θα ανοίξουν. Καταλαβαίνουμε ότι είναι και ένα βαρόμετρο, είναι δυναμική δηλαδή στην πορεία της οικονομίας μας εδώ, στο μικροκλίμακα, στο νησί των Φέακων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε αμέσως τώρα να καλησπερίσουμε τον Στέφανο Γκίκα. Είναι μαζί μας και θα έλεγα ότι είναι μαζί μας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, διότι έχει και μια εξαιρετική γνώση των ζητημάτων που αφορούν τη γεωπολιτική μας πραγματικότητα. Και πέραν από το θέμα της τουριστικής οικονομίας, καλησπέρα κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Είναι και μέλος Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής των Ελλήνων και απόστρατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, ανώτατος μάλιστα, με θητεία και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όλα έχουν σημασία, μου επιτρέπετε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτά τα τελευταία γεγονότα, τα είδαμε και στο πρώτο μέρος του δελτίου, την συνεχώς κλιμακούμενη, κύριε Βουλευτά, τουρκική προκλητικότητα, η οποία σε κάνει να αναρωτιέσαι τελικά πού θέλει να το πάει ο Ταγί Περντογάν. Ναι, πράγματι σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε νέο διάβημα, μάλιστα φώναξε τον Τούρκο πρέσβη στο Υπουργείο προκειμένου να πει αυτό το διάβημα, που ουσιαστικά τι είπε ο κύριος Δένδιας. Είπε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια εφόσον η Τουρκία προχωρήσει στην απειλή της και μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα προχωρήσει σε έρευνες για υδρογονάνθρακες. Να θυμίσω ότι μόλις τις τελευταίες ώρες η Τουρκία σε όλο το μήκος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας νότια από την Κρήτη αλλά και από τη Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, σε περιοχές που σαφώς βρίσκονται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, έβγαλε προαγγελία έρευνας. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο επιτείνει την ανησυχία μας και βεβαίως αν σε αυτή τη σημερινή εξέλιξη προσθέσουμε τις απειλές ότι σε λίγο καιρό θα ξαναζήσετε τα ίδια στον Εύρο, προσθέσουμε τις συνεχείς υπερπτήσεις πολεμικών τουρκικών αεροσκαφών από ελληνικά νησιά, καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία κλιμακώνει επικίνδυνα αυτήν την κατάσταση. Κατά την εκτίμησή σας, μέχρι πού μπορεί να το τραβήξει ο Ταγί Περντογάν? Δοκιμάζει την ειρήνη στη Μεσόγειο, δηλαδή μέλος της συμμαχίας των δυτικών χωρών στο ΝΑΤΟ, με μια υποχωρητικότητα πολλές φορές και των εταίρων μας αυτές αξιώσεις της Τουρκίας. Μοιάζει τρελό το πράγμα. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή ζυγίζει τα πράγματα, τα τοποθετεί όλα στο τραπέζι. Η σημερινή εξέλιξη έχει να κάνει με το μνημόνιο αυτό, με τη συμφωνία με τη Λιβύη, διότι αν δείτε όλες οι περιοχές βρίσκονται σε αυτό το διάδρομο μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, παράνομος βέβαια διάδρομος, αλλά κατά τον Ερντογάν είναι νόμιμος. Ζυγίζει αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Έχει μία οπωσδήποτε υπεροπλία από πλευράς οπλικών συστημάτων, μέσων και δυνατοτήτων. Από την άλλη όμως, όλο αυτό το διάστημα οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί και ήτες, έχουν ανοιχτά μέτωπα αυτή τη στιγμή σε Λιβύη, σε Συρία και βεβαίως στο εσωτερικό, που και εκεί δεν είναι τα πράγματα ικανοποιητικά. Οπότε ζυγίζει. Δεν νομίζω, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ναι, ότι ο Ερντογάν θα τραβήξει το σκηνί περαιτέρω. Απειλεί, λέει τι θέλει, τα τοποθετεί όλα στο τραπέζι, απειλεί τη Δύση, απειλεί την Ευρώπη, απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να πετύχει τους στόχους του. Οι Τούρκοι είχαν, κύριε Βουλευτά, εσείς το ξέρετε καλύτερα, τα έχετε διδαχτεί και όλα αυτά στην ανώτατη σχολή πολέμου. Οι Τούρκοι είχαν πάντα μια έφεση στο εμπόριο. Η λέξη παζάρι είναι τουρκική. Κάνει παζάρι κατά το κοινό λεγόμενο, λοιπόν. Ακριβώς αυτό κάνει. Τοποθετεί όλα τα δεδομένα σε ένα τραπέζι.
τα οποία δυστυχώς είναι όλα εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων, διότι τίποτα από αυτά τα οποία διεκδικεί ο Τούρκος, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τις ισχύουσες συνθήκες, δεν του ανήκουν. Τα τοποθετεί όλος όμως όλα στο τραπέζι, ώστε να υποχρεώσει τη χώρα, πιθανώς μετά από ένα θερμό επεισόδιο ή από μια άλλη απευταία κατάσταση, στο τραπέζι, ώστε από τα 10 να πάρει τα 3. Βεβαίως αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Βλέπετε όλο το τελευταίο διάστημα και είμαι σε θέση να γνωρίζω και από τις ενημερώσεις της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, αλλά και από τις κατηδίαν επαφές με την φυσική ηγεσία και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα στάδιο προπαρασκευών και στον Εύρο αλλά και στα νησιά. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα αυτή τη στιγμή στις προπαρασκευές. Υπάρχει εγρήγορση, υπάρχει ετοιμότητα και το κυριότερο, υπάρχει άμεση ενημέρωση όλων των συμμάχων μας, είτε αυτή λέγεται Αμερική, είτε λέγεται Ηνωμένο Βασίλειο, που και αυτό έχει λόγω της Κύπρου, είτε βεβαίως της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των χωρών της Βόρειας Αφρικής, όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος, με την οποία έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις, και το Ισραήλ, ενημερώνονται πάρα αυτά, ώστε αν ομιγέννητο υπάρξει το ατύχημα το οποίο μπορεί να κλιμακωθεί σε κρίση, να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη από όλες αυτές τις χώρες. Ένα μόνο για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό. Εσείς που γνωρίζετε πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, από όλους αυτούς τους εταίρους με τους οποίους έχουμε κάνει σύμφωνα, έχουμε κάνει συζητήσεις, ποια είναι η πιο υπολογίσιμη δύναμη και επιπλέον ποια είναι η πιο ειλικρινής, κατά την άποψή σας, δύναμη σε μια εξέλιξη η οποία έχει να κάνει με το ατύχημα και με την κρίση. Και να το προσδιορίσω, είναι η Γαλλία μια τέτοια δύναμη? Βεβαίως, είναι η Γαλλία μια τέτοια δύναμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμός είναι μια τέτοια δύναμη, η οποία θα καταδικάσει, θα πιθανώς θα επιβάλλει sanctions, δηλαδή όρους, απαγορεύσεις, μέτρα, θα πολλά πράγματα. Αλλά στην Τουρκία βεβαίως είναι οι χώρες της Βόρειας Αφρικής που προείπα, η Αίγυπτος και το Ισραήλ, και από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς επειδή τα συμφέροντά τους στην ευρύτερη περιοχή και ειδικά στη χώρα μας έχουν αλματοποιηθεί, έχουν αυξηθεί με σημαντικούς βαθμούς τα τελευταία 3 με 4 χρόνια. Θυμίζω ότι η Συμφωνία Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών, η αναβαθμισμένη, ουσιαστικά καταρτίστηκε επί εποχής Τσίπρα. Και βεβαίως και όσοι παρακολουθούμε τα γεωπολιτικά και γεωστατικά, καταλαβαίνουμε και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τα Σκόπια και γενικότερα τη Βαλκανική. Σύμφωνοι, κύριε Βουλευτά, αλλά οι ΗΠΑ βιώνουν μια πρωτοφανή κρίση. Δηλαδή, αυτό το οποίο γίνεται εκεί φαίνεται να είναι στα όρια της αστάθειας, της μεγάλης υπερδύναμης. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ικανή να σταθεί και στην διεθνή σκηνή και μάλιστα σε περιοχές με ζωτικά συμφέροντα. Σαφώς αυτή τη στιγμή βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες δοκιμάζονται στο εσωτερικό τους από τις αντιδράσεις του κόσμου, από την τεράστια ανεργία που ξεπέρασε, κύριε Ζηνιάτη, τα 40 εκατομμύρια. 40 εκατομμύρια άνεργοι τους τελευταίους 2,5 μήνες. Σύμφωνοι, κύριε Βουλευτά, σύμφωνοι. Οπότε όλο αυτό βεβαίως αποπροσανατολίζει, αν θέλετε, την επίσημη γραμμή των ΗΠΑ προς το εσωτερικό. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα γίνουν όλα τώρα. Θεωρώ όμως, και αυτό είναι το σημαντικό, και ο πρέσβης των ΗΠΑ εδώ, αλλά και οι αξιωματούχοι όπως ο κύριος Πάλμερ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, και αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας, βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς προκειμένου να ενημερώνουν και να βλέπουν και οι σύμμαχοί μας, όλοι οι σύμμαχοί μας, πού το πάει η Τουρκία. Μάλιστα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και προσυπογράφω και τις δηλώσεις και του Υπουργού Άμυνας και του Υπουργού Εξωτερικών, ότι εφόσον χρειαστεί, η Ελλάδα είναι έτοιμη. Επιβάλλεται αυτό, κύριε Βουλευτά, επιβάλλεται. Όχι απλά είναι έτοιμη, το έχουμε διδαχτεί στην ιστορία μας. Και στο Μανιάκι ο Παπαφλέσσας έπεσε γνωρίζοντας ότι θα πέσει. Δηλαδή τι συζητάμε. Τώρα, κύριε Βουλευτά, είχατε σήμερα μια συνάντηση με τον κύριο Χάρη Θεοχάρη.
τον Υπουργό Τουρισμού. Ξέρετε ότι στην τοπική κοινωνία επικρατεί φόβος, ανησυχία, πολλά ερωτηματικά για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν, τι ακριβώς τελικά θα γίνει, τι ναι. κουβεντιάσατε και τι βγαίνει ως είδηση και πληροφορία. Λοιπόν, καταρχάς θα πω ότι ήταν μια μακρά συνάντηση. Συζητήσαμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον τουριστικό προορισμό που λέγεται Κέρκυρα, που δεν είναι βέβαια μια περίπτωση, είναι όλοι οι τουριστικοί προορισμοί, οι μεγάλοι της χώρας. Κυρίως πήγα να ξεδιαλύνω δύο πράγματα. Το πρώτο, διότι πάρα πολλοί από την Κέρκυρα αλλά και από άλλα μέρη, όταν ανακοινώθηκε η λίστα των 29 χωρών με την οποία θα ανοίξουμε την Ελλάδα στον τουρισμό, ήρθαν και με βρήκαν και εμένα και άλλους βουλευτές για ποιο λόγο αποκλείονται όλες οι υπόλοιπες χώρες. Αυτό λοιπόν το θέμα διευκρινίστηκε, ξεκαθαρίστηκε. Η Ελλάδα θα είναι ανοιχτή σε όλες τις χώρες εκτός από πτήσεις που προέρχονται από συγκεκριμένα αεροδρόμια. Για παράδειγμα, το αεροδρόμιο της Πολωνίας, αυτό που είπα στο δελτίο, το Κατοβίτσε, πώς λέγεται, παραμένει κλειστό διότι η Ευρωπαϊκή Αρμόδια Αρχή το θεωρεί ότι είναι, ανοίγει στην κόκκινη λίστα. Όλα τα άλλα αεροδρόμια της Πολωνίας παραμένουν ανοιχτά για να έρθουν επισκέπτες στη χώρα μας. Το ίδιο και στην Ιταλία. Δεν κλείνει η Ιταλία. Κάποια αεροδρόμια κλείνουν της Ιταλίας προς τη χώρα μας. Παραδείγματος χάρη η Ρώμη θα παραμείνει ανοιχτή και άλλα αεροδρόμια. Άρα λοιπόν δεν αποκλείουμε χώρες. Αυτό συνιστά μια μεγάλη είδηση, διότι υπήρχε μια τεράστια παραπληροφόρηση και πολύ σωστά η ελληνική κυβέρνηση πήρε τη θέση να μην αποκλείσει χώρες, αλλά να αποκλείσει κάποια αεροδρόμια που εκεί υπήρχαν προβλήματα. Αυτό ήταν το ένα. Το άλλο, που είναι σημαντική ως είδηση. Στην επόμενη αναθεώρηση που έρχεται των πρωτοκόλων, τα πρωτόκολλα αυτά θα είναι πιο, αν θέλετε, πιο εύληπτα, πιο μαλακά, πιο δεν θα είναι αποτρεπτικά για τον τουρισμό. Ένα παράδειγμα. Παρακαλώ. Δεν μπορεί, λέμε, τα αεροπλάνα να είναι όλες οι θέσεις γεμάτες και στα λεωφορεία, στα τουριστικά λεωφορεία, να είναι το 50%. Μου είπε ο κύριος Υπουργός ότι η προσπάθεια είναι μετά τις 15 του μηνός να βελτιωθεί και αυτό το ποσοστό. Θα είναι 75% των θέσεων καλυμμένο, θα είναι το 80%. Είναι μια σημαντική και αυτή διαδικασία. Επίσης, κάναμε πολύ μεγάλη συζήτηση για τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν να κάνουν καθαρά με την υγεία. Τα νοσοκομεία μας πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένο αριθμό κρεβατιών ΜΕΘ και συγκεκριμένες δυνατότητες μοριακών τεστ. Δόξα τω Θεώ, η Κέρκυρα. Το νοσοκομείο το ΙΤΑ έχει αυτά. Και σήμερα και ο Πρωθυπουργός προείδευσε μια σύσκεψη που είχε να κάνει και με αυτά τα πράγματα. Κέρκυρα νομίζω ότι σε αυτό είναι ασφαλισμένη. Τουλάχιστον είναι ασφαλισμένη και θα σας πω ότι θα πάρουμε και δεύτερο μηχάνημα που είμαστε αυτή τη στιγμή με τον ΕΟΔΗ σε μια διαδικασία, αλλά αυτό το μηχάνημα θα το καλύψει το κράτος. Από εκεί και πέρα όμως είναι επίσης είναι σημαντικό, θα δημιουργηθούν σε κάθε μεγάλο τουριστικό προορισμό κάποια ξενοδοχεία όπου ναι. εκεί θα πηγαίνουν οι ασθενείς COVID. Ναι, το ανακοίνωσε και μάλιστα η κυβέρνηση λέει θα αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση το κόστος φιλοξενίας τους αν χρειάζεται να παραμείνουν στα ξενοδοχεία αυτά ή να νοσηλευτούν. Δύο είναι τα κόστη. Πρώτον, πόσο θα κοστίσει το δωμάτιο κενό την ημέρα ναι. και πόσο όταν υπάρχει ασθενής τουρίστας με COVID. Όλα αυτά λοιπόν εκπονούνται σήμερα, αυτή τη βδομάδα τέλος πάντων. Ως σχέδια, έτσι ως λένε. Ως σχέδιο και θα ανακοινωθούν πολύ πριν ανοίξει, δηλαδή 15 του μηνός θα υπάρχουν οι ανακοινώσεις και επίσης θα δούμε και ποια ξενοδοχεία, παραδείγματος χάρη στην Κέρκυρα, ένα ή δύο ξενοδοχεία, μάλλον ένα από ό,τι καταλαβαίνω. Θα είναι, ας τα πούμε, ξενοδοχεία αναφοράς. Έτσι. Ένα που θα πηγαίνουν εκεί. Να μένουν οι ασθενείς που θα έχουν όχι βέβαια σοβαρό πρόβλημα, αλλά θα ασθενούν. Απλά θα πρέπει να κάνουν καραντίνα. Ασυμπτωματικοί, να έχει διαπιστωθεί ότι είναι φορείς και πρέπει να μείνουν στα ξενοδοχεία αυτά. Κύριε Βουλευτά, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μας πείτε. Από αυτή τη συνάντηση που είχατε με τον κύριο Θεοχάρη, η αίσθησή σας ποια είναι? Διότι προφανώς ο αρμόδιος υπουργός είναι δέκτης καθημερινά εκατοντάδων πληροφοριών. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία η απάντησή σας για τον Κοσμάκη.
ο οποίος ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από τον καθένα, γιατί εσείς είστε σε μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με όλο αυτόν τον κόσμο. Αγωνία για το αν θα έχει το χειμώνα τη δυνατότητα να πάρει ένα κιλό ψωμί, κύριε Βουλευτά. Βεβαίως. Η εικόνα που πήρα είναι ότι καταβάλλεται από το αρμόδιο Υπουργείο μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου να επανέλθουμε από 1η Ιουλίου σε ένα μήνα από σήμερα. Καλό μήνα κιόλας να έχουμε, 1η Ιουνίου είναι. Έτσι, ναι, ναι. Σε ένα μήνα από σήμερα να μπούμε στην κανονικότητα. Υπάρχει η θέληση από το Υπουργείο. Και όχι μόνο από το Υπουργείο αυτό, από όλη την κυβέρνηση. Τα μηνύματα που παίρνει ποια είναι, κύριε Βουλευτά. Δηλαδή... Τα μηνύματα, κοιτάξτε τώρα, εδώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Εννοείται. Και αυτός και άλλοι υπουργοί έχουν πάρει μηνύματα ότι η αγορά είναι προβληματισμένη, τουριστική δηλαδή, οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι εποχιακές επιχειρήσεις, οι δραστηριοποιούμενοι στον τουρισμό. Υπάρχει μία ανησυχία, ένας προβληματισμός εύλογος από πλευράς κυβερνήσεως. Αυτό που και ο κύριος Θεοχάρης και οι υπόλοιποι υπουργοί λένε είναι ότι θα προσπαθήσουν μέχρι που να ομαλοποιηθεί η κατάσταση να στηρίξουν το μέγιστο δυνατό αυτές τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Από εκεί πέρα η πολιτική βούληση υπάρχει. Η θέληση του Πρωθυπουργού είναι δεδομένη, διότι όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με τον Πρωθυπουργό. Φανταστείτε ότι στο διάστημα αυτό δύο φορές υπήρχε επαφή με τον Μαξίμου και μάλιστα αμέσως μετά πήγε ο ίδιος ο κύριος Θεοχάρης στο Μαξίμου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνοι. Είναι δύσκολη κατάσταση και πρωτόγνωρη. Τώρα, ξέρετε, είναι εύκολες οι κραυγές, εύκολη η απαξίωση πολλές φορές πολιτικών και κοινωνικών στελεχών. Σημασία έχει ότι σήμερα ζούμε κάτι το οποίο ούτε η επιστημονική φαντασία δεν το είχε περιγράψει, κύριε Βουλευτά. Ακριβώς. Απλά έχει και πολύ μεγάλη σημασία η απάντηση που δίνεται, γιατί το να πάτε και να συναντάτε τους υπουργούς, να τους περιγράφετε το δράμα, γιατί πρόκειται περί δράματος των επαγγελματιών, έχει και αυτό σημασία. Μου έλεγε ένας επαγγελματίας, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ένας επαγγελματίας, χαρακτηριστικά έχω ένα πολύ απτό παράδειγμα και δικού μου ανθρώπου. Μου λέει σε μια εβδομάδα 100 ευρώ κατάφερα. Σε μια δραστηριότητα εποχιακή 100 ευρώ. Μα δεν μπορώ να πληρώσω το ενίκιο μου, δεν μπορώ να πληρώσω το ρεύμα μου. Έχετε δίκιο, δεν υπάρχει. Και ο μήνας Μάιος τελείωσε, ο μήνας Ιούνιος δεν θα έχει την κίνηση, τώρα ξεκινάει. Ιούλιο είπα, 1η Ιουλίου, αν μου επιτρέπετε να πω και μια κουβέντα. Μόνο αυτό γιατί θα μας κόψουν. Ναι, ναι, πείτε το, παρακαλώ. Συναντήθηκα το πρωί με τον διοικητή του ΕΚΑΒ και έχουμε κάποια σημαντικά νέα. Το ένα είναι ότι από αύριο ανοίγει πάλι για το επικουρικό προσωπικό μετά από επιστολή που είχα στείλει στο Υπουργείο για να έρθουν διασώστες. Οπότε καλό και εγώ όσοι είναι πιστοποιημένοι διασώστες και επιθυμούν να δηλώσουν, διότι υπάρχουν κενά για το ΕΚΑΒ της Νότιας Κέρκυρας. Μάλιστα. Είναι για 2 χρόνια. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων θα προχωρήσει η προμήθεια 9 ασθενοφόρων καινουργών για όλα τα Ιόνια. Βέβαια θα πάρουμε εμείς εδώ πέρα, θεωρώ, ένα σημαντικό μέρος. Ναι. Και αυτό βρίσκεται σε μια εξέλιξη. Το θέμα είναι να το τρέξουμε γρήγορα, διότι αν μπούμε στη διαδικασία του ΕΚΑΒ και κάνει το διαγωνισμό του ΕΚΑΒ, καληνύχτα. Άρα πρέπει να τρέξουμε μέσω εδώ, από εμάς δηλαδή εδώ, από την Περιφέρεια στη συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Και ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό, έχει την σημειολογική του αξία. 15 του μηνός έρχεται η ειδική μηχανή διασώστη του ΕΚΑΒ. Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι σπουδαίο. Αυτό είναι σπουδαίο. Έρχεται δηλαδή ο μοτοσυκλετιστής διασώστης. Αυτό λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, ο χρόνος είναι αντίπαλος και πανταμάτορ. Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο διάλειμμα. Θα είμαστε ξανά μαζί σε πολύ λίγα λεπτά. Έχουμε αρκετά θέματα στην Τρίτη Ενότητα. Η ιστορία του βιαστή του κάβου είναι μεγάλο θέμα. Με τις εξελίξεις έχουμε και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Θα τα δούμε σε πολύ λίγη ώρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη Ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Start. Η ώρα είναι και ένα πρώτο λεπτό και πάμε να δούμε πολλά ακόμη που έχουν να κάνουν με την ειδησιογραφία, στην τοπική ειδησιογραφία, με ειδήσεις που θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρές και ιδιαίτερα σημαντικές. Η υπόθεση της τουριστικής οικονομίας είναι μια υπόθεση σύνθετη, με θύματα στην παρούσα χρονική στιγμή και επαγγελματίες και εργαζόμενους. Τα δίκαιά τους, την ανάγκη να έχουν τη δυνατότητα του βιοπορισμού, διαδήλωσαν σήμερα με ένα πρωτότυπο τόπο οι εργαζόμενοι στον τουρισμό επισυτισμό. Με τα αυτοκίνητά τους έκαναν μια μεγάλη πορεία, κορνάροντας, θέλοντας και με αυτόν τον τρόπο να καταδείξουν ότι είναι εδώ,
συνεχίζουν να διεκδικούν. Ο Βαγγέλης Καποδίστριας έχει το ρεπορτάζ. Συνεχίζει τις δυναμικές κινητοποιήσεις στο Συνδικάτο Ξενοδοχοπαλλήλων Επιστημισμού Τουρισμού, θέλοντας να εκφράσει την αντίθεσή του με τα μέτρα στήριξης κυβέρνησης για την οικονομία και τον τουρισμό. Παρά την βροχή, πραγματοποίησαν αυτοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης, ερχόμενη ακόμη και από τον Βορρά και τον Νότο, ενώ αργότερα ακολούθησε διαδήλωση που κατέληξε στο παλαιό φρούριο της Κέρκυρας. Ο Σταμάτης Πελάης παρομοίασε την τροπολογία που πρόσφατα υπερψηφίστηκε από την Βουλή και έχει να κάνει με τις επαναπροσλήψεις με γρίφο της Πυθίας, τονίζοντας πως οι εργαζόμενοι του τουρισμού και του επισκεπτισμού θα δώσουν μάχη για να γλαφτούν οι εγκύκλοι υπέρ των εργατών. Η κυβέρνηση με την τροπολογία που έφερε στη Βουλή για το ένα από τα τρία αυτά δείχνει ότι έχει διάθεση να κοροϊδεύει και όχι να υλοποιήσει δεσμεύσεις που είχε μετά το συλλαλητήριο στην Αθήνα και μετά τα επεισόδια που έγιναν εκεί από το χτύπημα που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι από την αστυνομία με εντολή του Υπουργού. Αυτή η τροπολογία είναι απαράδεκτη. Περιμένουμε τις ερμηνευτικές εγκυκλίους, οι οποίες βεβαίως κάτω από την πίεση της εργατικής τάξης και μόνο θα φτιαχτούν όπως πρέπει να φτιαχτούν. Στις 10 του μήνα θα πραγματοποιηθεί νέα κινητοποίηση. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Ξενοδοχοπαλλήλων και Επισκεπτισμού Τουρισμού τόνισε πως η επιλογή της συγκέντρωσης σε αυτό το σημείο είχε σκοπό να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στη συνάντηση που είχε η πρόεδρος του ΕΟΤ με τους τουριστικούς φορείς. Είμαστε εδώ στο Φρούριο, εδώ που σε λίγες ώρες σε ένα ωραιότατο εστιατόριο θα έρθουν οι προύγοντες και οι εκπρόσωποι του κράτους να κουβεντιάσουν για το πώς θα φτιάξουν τον τουρισμό. Θα έρθουν να περάσουν λοιπόν εδώ να τα πούνε μπροστά στους εργαζόμενους. Αυτούς που πραγματικά λειτουργούν τον τουρισμό. Αυτούς που είναι οι πραγματικοί ξενοδόχοι. Αυτούς που τους έχουν στην απέξω και τους έχουν για πέταμα σαν τη λεμονόκουπα. Να έρθουν λοιπόν εδώ ενώπιον των εργαζομένων να πούνε αυτό που πρέπει να πούνε. Την κάλυψη του εισοδήματός μας, την επαναπρόσληψη χωρίς όρους και προϋποθέσεις, την κλαδική συλλογική σύμβαση, το επίδομα ανεργίας την επόμενη χρονιά χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όσο διάστημα κανείς είναι άνεργος. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην υπόθεση του 47χρονου που επωνομάζεται από τις βρετανικές εφημερίδες βιαστής του ΚΑΒ. Ένας γνωστός ποινικολόγος, ο κύριος Νουλέζας, έχει αναλάβει συνήγορος υπεράσπιστης. Τις δύο τελευταίες ημέρες διάφορα site και διάφορες άλλες έντυπες εκδόσεις μεταφέρουν την πληροφορία και εμείς το έχουμε δώσει ότι ο ίδιος αρνείται να μπει στη διαδικασία της χειρουργικής επέμβασης διότι τα τραύματα τα οποία φέρει είναι εξαιρετικά σοβαρά. Περισσότερες πληροφορίες και περισσότερα αναλυτικά δεδομένα στο ρεπορτάζ. Ο 47χρονος κατηγορούμενος, γνωστός και ως βιαστής του ΚΑΒΟΥ, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Κέρκυρας για ένα τη μέρα μετά τον τραυματισμό του στην προσπάθεια να ξεφύγει από την αστυνομία. Ενώ προγραμματιζόταν να γίνει χειρουργείο, λόγω των καταγμάτων που έχει υποστεί σε ολένη και το ισχύο, ο 47χρονος αρνούνταν να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο συνήγορος 47χρονου Βασίλης Νουλέζας, μιλώντας στην εκπομπή Πρώτο Βήμα και στην Ήρω Λέλα, τόνισε πως τον έπεισε τελικά να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Όσον αφορά την κατηγορία για νέο βιασμό στην 33χρονη, ο συνήγορος του 47χρονου άνδρα υποστήριξε πως ο κατηγορούμενος είχε φιλικές και κοινωνικές αναστροφές μαζί της εδώ και καιρό, ενώ δεν υπήρχαν ασελγείς πράξεις χωρίς την θέλησή της. Αυτά που μου είπε και θα πούμε με απολογητικό υπόμνημα και θα αποδείξουμε με στοιχεία είναι ότι με την καταγγέλουσα είχε φιλική κοινωνική συναναστροφή από καιρό, όπως και με τον σύντροφό της. Δεν υπήρξε εξόγαμη συνουσία, ανοχή ή οποιαδήποτε άλλη ασελγείς πράξη χωρίς τη θέλησή της, δηλαδή μη θελημένη από το θύμα, και μάλιστα υπήρξαν και άλλες σεξουαλικές επαφές. Με τον σύντροφό της επίσης είχε γνωριμία, εκείνη την ημέρα που καταγγέλλεται ήταν σε κατάσταση μέθης και μου είπε χαρακτηριστικά ότι το Πάσχα τους πήγα και φαγητό. Αύριο ο Βασίλης Νουλέζας αναμένεται να συναντηθεί με τον 47χρονο άνδρα προκειμένου να ετοιμάσουν το απολογητικό υπόμνημα το οποίο θα καταθέσουν. Σε ό,τι αφορά
την απολογία πιστεύω ότι αυτή θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα. Αύριο θα είμαι στην Κέρκυρα να λάβω γνώση της δικογραφίας, να τον συναντήσω και να ετοιμάσουμε το απολογητικό υπόνημα, τα στοιχεία και να προτείνουμε την εξέταση ενός μάρτυρα. Μάλιστα. Το μόνο που θέλω να προσθέσω και είναι πολύ σημαντικό, ναι, και με αυτό είναι χρόνια τοξικοεξαρτημένος, ναι, λαμβάνει ναρκωτικά και μαλακά και σκληρά και όπως είναι αυτονόητο με βάση την πρόβλεψη του ποινικού κώδικα, είναι ελαττωμένου καταλογισμού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα θα έλεγα ότι το ΣΤΑΡΤ χτες το ανέδειξε, μάλλον με αφετηρία μια ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Κέρκυρας. Το είδαμε σήμερα και είναι πραγματικά σημαντικό. Σε αυτές τις εποχές της οικονομικής ύφεσης, με τη μεγάλη και αναγκαία συζήτηση για την ανάδειξη του πρωτογενή τομέα ως βασική δραστηριότητας, η οποία έρχεται να συμπληρώσει το εισόδημα που μπορεί να έχει κανείς από τον τουρισμό, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων κατήγγειλε ότι η δακοκτονία, η οποία έχει και ένα κόστος περίπου 400.000 ευρώ, δεν εξελίσσεται σωστά. Σήμερα λοιπόν καταγράψαμε σχόλιο και από την Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών Κέρκυρας και διεκδικήσαμε και πήραμε απάντηση και η σημασία η απάντηση που πήραμε από τον κύριο Σωτήρη Κουρή που είναι ο Αντιπεριφερειάρχης στον πρωτογενή τομέα. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Καποδίστρια. Η υπόθεση της δακοκτονίας ήρθε στο προσκήνιο μετά την ανακοίνωση που έβγαλε ο Σύλλογος Αγροτών Κέρκυρας, τονίζοντας πως ειδικότερα λόγω της υγειονομικής κρίσης που αναμένεται, καθώς και της μεγάλης οδειάς που θα υπάρξει, πρέπει η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και ο Δήμος να αναλάβουν τις ευθύνες τους, οι οποίοι, όπως τονίζει, δεν έχουν το κατάλληλο προσωπικό. Το ζήτημα της δακοκτονίας σχολίασε και η πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιρισμένων Αγροτών, Χριστίνα Λούβρου, η οποία τόνισε πως μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει τα κατάλληλα βήματα και δεν έχει λάβει την κατάλληλη ενημέρωση από πλευράς Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Μέχρι τώρα όχι. Δεν έχω δει κάτι και δεν μας έχουν ενημερώσει για κάτι. Ούτε η Περιφέρεια, ούτε η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης να μας πούν ότι εμείς θα ακολουθήσουμε αυτόν τον τρόπο, ώστε και εμείς από την πλευρά μας τους συνεταιρισμένους αγρότες να μπορούμε να τους ενημερώσουμε και να έχουμε μία άποψη. Εμείς, αν Ένωση Συνεταιρισμένων Αγροτών, δεν ζητάμε τίποτε άλλο από το να γίνει σωστή δακοκτονία με όλους τους ελέγχους, με τον καλύτερο τρόπο και με φάρμακα φιλικά προς το περιβάλλον και προς τον άνθρωπο. Αυτή είναι η άποψη της Ένωσης Συνεταιρισμένων Αγροτών. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Σωτήρης Κουρής, σε επικοινωνία που είχε με το ΣΤΑΡΤ, επιβεβαίωσε την υποστελέχωση η οποία υπάρχει στην Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, όμως φάνηκε αισιόδοξος καθώς υπολογίζει πως η διαδικασία της δακοκτονίας θα γίνει εντός χρονοδιαγράμματος. Βέβαια έχουμε και έχουν δίκιο ότι έχουμε την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας και εδώ διεκδικούμε κι εμείς στις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και στην ιατρική να έχουμε περισσότερο προσωπικό από το Υπουργείο, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να διαχειριστούμε τέτοιες υποθέσεις οι οποίες είναι χρονοβόρες και δύσκολες για να χωρίς προσωπικό. Και το δεύτερο είναι ότι και λόγω κορονοϊού καταλαβαίνετε ότι και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και στις αρχές του Μάιου οι υπηρεσίες ήταν τελείως υποστελεχωμένες με βάρδιες και λοιπά, ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε. Παρόλα αυτά έχουμε προχωρήσει τη δακοκτονία και εγώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα, τώρα που ανοίγουν τα ξενοδοχεία, θα είμαι στην Κέρκυρα για να μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους και να έχω μια πολύ καλύτερη συνεργασία με την Ομοσπονδία, την οποία την έχω σε πολύ καλή εκτίμηση, γιατί είναι άνθρωποι που γνωρίζουν και ξέρουν την διαχείριση της υπαίθρου, ούτως ώστε να πάμε και μαζί να διαχειριστούμε θέματα τα οποία είχαμε συμφωνήσει, όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι η γνωριμία με τους ελαιοπαραγωγούς κλπ, για να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την πρωτογενή τομέα στην Κέρκυρα. Οπότε αυτό που κρατάω είναι ότι όντως υπάρχει υποστελέχωση, αλλά η δακοκτονία δεν θα βγει εκτός χρονοδιαγράμματος. Μέσα του μηνός στην Κέρκυρα την δακοκτονία. Οπότε δηλαδή είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα για να ξεκινήσουμε και είναι η πρώτη φορά. Γι' αυτό πάντα καθυστερούσε, τώρα είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Παρόλες τις δυσκολίες, παρόλο την υποστελέχωση. Τώρα θα πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά σοβαρό. Θα λέει κανείς ότι είναι και ένα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου.
Είναι οι εργαζόμενες στο νοσοκομείο της Κέρκυρας με συμβάσεις ως καθαρίστριες, οι οποίες σήμερα προχώρησαν σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Και η αλήθεια είναι ότι η καταγγελία που έχει να κάνει με τη δίκη στο νοσοκομείο, εμείς θελήσαμε να τη δούμε ως να πάρουμε και την απάντηση. Και έχουμε πάρει και απάντηση και πάμε να δούμε και εδώ το σχετικό ρεπορτάζ. Τη θέση εργασίας τους έχασαν καθαρίστριες του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας λόγω της εσφαλμένης διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά τη διαδικασία της αίτησης για ένα επαναπρόσληψη μετά τη λήξη της σύμβασής τους. Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν το πρωί της Δευτέρας και οι καθαρίστριες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την έκβαση της υπόθεσης, κατηγορώντας και τον διοικητή του νοσοκομείου, Λεωνίδα Ρουμπάτη. Κύριε Ρουμπάτη, εγώ και η κυρία Παγκράτη συνεννοηθήκαμε μαζί του, τον ρωτήσαμε αν μπορούμε να καταθέσουμε τις αιτήσεις μας στο πρωτόκολλο. Με προσωπική παρουσία, ο κύριος Ρουμπάτης δέχτηκε με χαρά να σε μας εξυπηρετήσει. Εν συνεχεία, 5 μέρες μετά, φώναξε τον αρμόδιο υπάλληλο. Του είπε ότι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο πρωτόκολλο. Δέχτηκε και ο κύριος, ο συγκεκριμένος, να μας εξυπηρετήσει. Εν συνεχεία, 5 μέρες μετά, μάθαμε ότι είμαστε όλοι εκτός διαγωνισμού και όσοι άλλοι κατέθεσαν στο πρωτόκολλο. Όταν επισκεφτήκαμε ξανά τον κύριο Ρουμπάτη στο γραφείο του και του ρωτήσαμε τι έγινε, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει και πλέον είμαστε εκτός διαγωνισμού, μας είπε ότι ποτέ δεν έδωσε αυτή την εντολή. Που ζητάμε είναι να εξεταστούν οι αιτήσεις μας στον ΑΣΕΠ όπως θα έπρεπε να γίνει εξ αρχής. Αυτό είναι αυτό που ζητάμε. Ναι. Να εξεταστούν οι αιτήσεις μας, τα χαρτιά μας στον ΑΣΕΠ. Δεν τα στέλνουν καν. Δεν έχει καν διαγωνιστική διαδικασία. Δεν έχουμε μπει καν στο διαγωνισμό. Δεν έχουμε μπει καν στο διαγωνισμό. Είμαστε 37 οικογένειες αυτή τη στιγμή που είμαστε στον δρόμο. Γιατί? Και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι τον έχει κάνει και πήρε το λόγο του πίσω. Τι τον έχει κάνει? Να πάρει την ευθύνη του. Όπως και να έχει, από εδώ και πέρα θα αναλάβουν οι δικηγόροι μας. Έχουμε δικηγόρους στην Αθήνα. Έχουν ξεκινήσει τις όποιες νόμιμες διαδικασίες προβλέπεται. Και εμείς θα συνεχίσουμε εδώ, σαν σωματείο και σαν εργαζόμενοι του νοσοκομείου, τις κινητοποιήσεις μας. Ελπίζουμε να δικαιωθούμε. Από την πλευρά του, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας Λεωνίδας Ρουμπάτης, σε επικοινωνία που είχε με το ΣΤΑΡΤ, τόνισε πως η διοίκηση δεν προβλέπεται να παρεμβαίνει σε διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αναφορικά με τη διαδικασία πρόληψης καθαριστριών και τραπεζοκόμων ειδό, από το Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας, θέλω να διευκρινίσω τα κάτως. Κατά τη διάρκεια τηρήθηκαν απαρέγκλητα και κατά γράμμα όσα ρητά προβλέπονται από την εγκεκριμένη, από τον ΑΣΕΠ προκήρυξη. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου προσφέρθηκε να επικουρήσει τα άτομα που ήδη υπηρετούν στο Ίδρυμα, ώστε να καταστεί εφικτή η νομότυπη υποβολή των αιτήσεών τους με συμβατικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Παρ' όλα αυτά, ένας σεβαστός αριθμός συμμετοχόντων, με δική τους πρωτοβουλία, κατέθεσαν αυτοπροσώπως αιτήσεις στο πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την προκήρυξη. Αυτό έχει συνέπεια η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού να τους θεωρήσει απορριπταίους. Σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο ανήρτησε τους προσωρινούς πίνακες γιοριστέων και αναμένει από τον ΑΣΕΠ τους οριστικούς κατά τον προβλεπόμενο από τον νόμο. Να επισημάνω ότι η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου δεν είχε πρόθεση, ούτε προβλέπεται άλλωστε να παρέμβει με καθοποιονδήποτε τρόπο σε διαδικασία πρόληψης προσωπικού, επεπτευόμενη από τον ΑΣΕΠ, και αυτό ίσως ξενίζει κάποιους που είχαν συνηθίσει αλλιώς ή έτρεφαν άλλες προσδοκίες. Αυτά που λέω είναι απόλυτα ειλικρινής και όσα λέγονται και δεξιά και αριστερά δεν με αφορούν καθόλου. Λοιπόν, τώρα πάμε στο άνοιγμα των δημοτικών σχολείων. Υπάρχουν διάφορα ποσοστά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα δεδομένα τα οποία ισχύουν στο νομό της Κέρκυρας θα έχουμε επεξεργαστεί στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Με νέα δεδομένα και προσαρμοσμένα στις ειδικές οδηγίες του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου Παιδείας, άνοιξαν σήμερα στην Κέρκυρα οι πόρτες των δημοτικών και ειδικών σχολείων καθώς και των πιαγωγείων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, το πρώτο τμήμα μαθητών που επέστρεψε στα σχολεία, όπως τόνισε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Χρήστος Άνθης, αγγίζει το 95%. Στην πρώτη μέρα, να πούμε, τα πρώτα τμήματα που λειτουργήσαν, γιατί αύριο θα λειτουργήσουν τα δεύτερα τμήματα, η παρουσία ήταν πολύ παραπάνω από την αναμενόμενη, σε βαθμό 95%. Άρα οι μαθητές κατά βάση, οι μαθητές μας,
έδειξαν σήμερα ότι επιθυμούσαν να ανοίξουν τα σχολεία τους. Και βεβαίως οι εκπαιδευτικοί επιθυμούσαν να ξανασυναντηθούν με τους μαθητές τους. Οπότε έγινε πραγματικότητα. Βεβαίως αύριο θα καταγράψουμε και την αυριανή παρουσία των μαθητών και θα έχουμε μια συνολική εικόνα. Πάντως η γενική εκτίμηση που επικρατεί είναι ότι και οι γονείς και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θέλαμε να ανοίξουν τα σχολεία. Ο Χρήστος Άνθης επισήμανε πως έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα και πως το ποσοστό του πρώτου τμήματος αποτυπώνει την καλή σχέση εκπαιδευτικών και μαθητών. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Δεν πιέστηκαν οι γονείς να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο που πρέπει να ξεκαθαρίσω είναι ότι το κοινό αίσθημα, τουλάχιστον εμείς ως εκπαίδευση, είναι ότι προφυλαχτήκαμε από τον ιό, όπως οι ειδικοί μας υπέδειξαν. Από εκεί και πέρα αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί αιώνια. Πρέπει τώρα ο ιός να προφυλαχθεί από τους πολίτες. Και αυτό θα γίνει. Θα ακολουθούμε τις οδηγίες, θα ενημερώσουμε τα παιδιά, θα προσπαθήσουμε να ξαναεπανέλθουμε στην κανονικότητα και στην καθημερινότητά μας, με όλες τις ομορφίες που έχει η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας, και βεβαίως να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα επανεμφάνισης του ιού. Ένα πολύ διαφορετικό θέμα, αλλά ένα θέμα που έχει να κάνει με ένα χρόνιο ζήτημα της Κέρκυρας. Η Κέρκυρα εδώ τα τελευταία χρόνια συζητά την υπόθεση των σκουπιδιών, της ανακύκλωσης, των δραστηριοτήτων όλων μας στην κατεύθυνση αυτή. Ο Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος συνεχίζει μια δραστηριότητα που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Θα δείτε και θα καταλάβετε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Το πρωί της Δευτέρας, ο Κερκυριακός Γυμναστικός Σύλλογος προσέφερε 25.000 πλαστικές συσκευασίες και 500 κιλά καπάκια για ανακύκλωση στον χώρο της πρώην Coca-Cola. Ο προπονητής handball Νίκος Πέρος μίλησε στην κάμερα του Start, τονίζοντας τη σημασία αυτής της κίνησης και επισημένοντας παράλληλα την σημασία της διαπαιδαγώγησης στα αθλητικά σωματεία. Είναι μια λοιπόν πρωτοβουλία του Κερκυριακού Γυμναστικού Συλλόγου. Ξεκίνησε πέρσι με την εκδήλωση, αν θυμάστε, handball και ανακύκλωση. Δώσαμε ένα κίνητρο στα παιδιά. Τα εύσημα που πρέπει στους προπονήσεις όταν φέρνουν τα ανακυκλώσιμα είδη. Αυτά τα παιδιά μετάφεραν στις οικογένειές τους τα μηνύματα και φτάνουμε στο σημείο να είμαστε σε καραντίνα όσον αφορά τις μετακινήσεις μας και να φέρουν στο σημείο, στην πρώην Βέλκα, στο σημείο το προπονητικό μας, να φέρουν ακόμη και αυτή την εποχή ανακυκλώσιμα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Η εξωστρέφεια του Κερκυριακού Γυμναστικού εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους και διάφορες δράσεις, θα λέγαμε. Στην υπέρ εκατοντάχρονη πορεία του έχει δώσει στην κοινωνία δείγματα γραφής, όχι όσον αφορά τις αγωνιστικές επιδόσεις και τα αγωνιστικά τμήματα που διατηρεί και συντηρεί, αλλά και δείγματα όπως να ενσωματώσει την αγάπη για το περιβάλλον στους γονείς και δημόνες και στα μέλη του. Και το δημοσιοποιούμε γιατί πρέπει να γίνει και σε άλλες σωματείες και σε άλλους φορείς ένας ελκυστικός τρόπος να μας μιμηθούν, όπως και εμείς μιμούμαστε κάποια άλλα και τα υιοθετούμε, ότι ο επιχειρηματής στον οποίο παραδίδουμε αυτά τα υλικά μας φέρνει αθλητικά είδη. Τι πιο όμορφο λοιπόν να δουν τα παιδιά τα αθλητικά είδη, τα οποία ήταν ένα κίνητρο που έκαναν την ανακύκλωση και έφεραν συλλένες σε όλα τα ανακύκλωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως και η πτυχή των αθλητών, ειδικά σε τέτοιες ενέργειες. Στους δεκάδες αθλητές του Κερκυριακού Συλλόγου, οι οποίοι ασχολούνται με την ανακύκλωση, μας έχουν πείσει οι προπονητές μας ότι είναι κάτι αναγκαίο το οποίο πρέπει να κάνουμε όλοι, γιατί βοηθάει στη φύση, στο περιβάλλον και γενικά τους πάντες. Και πέρα από αυτό, έχει και προσωπικό, έχει και όφελος για τον σύλλογό μας, δηλαδή χάρη σε αυτά τα μπουκάλια που έχουμε μαζέψει, καταφέρνουμε να αγοράζουμε καινούργιες μπάλες. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα όπως και σήμερα τα καταγράψαμε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Όλα εκείνα τα οποία συνδέτουν μια ειδησιογραφία σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο. Θα ακολουθήσει η πρόγνωση του καιρού. Οι διαφημίσεις, 9:30 ακριβώς, ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα».
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις αναμένουμε με τοπικές βροχές και τις απογευματινές ώρες τα επιρροτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμία όμως από τα δυτικά θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πιθανόν και κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα δυτικά, δυτική, βόρειο-δυτική, 3 έως 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία χωρίς αξιολογή μεταβολή. Αναλυτικότερα τώρα για τη Δυτική Πελοπόννησο, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, τη Μυθάκη και τη Λευκάδα. Λίγες νεφώσεις αναμένουμε εδώ στην αρχή που θα αυξηθούν όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας με πιθανότητα βροχής. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Πάτρα, τον Πύργο, την Αρχαία Ολυμπία, την Κυλλήνη και τη Ζάκυνθο από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στη Κεφαλονιά και τη Μυθάκη από 15 έως 24, στη Λευκάδα από 16 έως 25 βαθμούς. Σχετική υγρασία στις παραπάνω περιοχές από 50 έως και 97%. Βορειότερα τώρα στην Ουρακανία και την Ήπειρο, και εδώ λίγες νεφώσεις αναμένουμε στην αρχή της ημέρας, που θα αυξηθούν όμως κατά τη διάρκεια με πιθανότητα βροχής, ενώ πιθανόν να εκδηλωθούν και κάποιες σποραδικές καταιγίδες στα υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα Ιωάννινα από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην Αφιλοχία, την Πρέβεζα, το Αγρίνιο και την Άρτα από 16 έως 25, στην Οικουμενίτσα από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Σχετική υγρασία στις παραπάνω περιοχές από 49 έως και 95%. Στην Κέρκυρα τώρα, τους Πάξους και τα Διαπόντια νησιά, και εδώ λίγες νεφώσεις αναμένουμε στην αρχή, που θα αυξηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας με πιθανότητα βροχής. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη της Κέρκυρας από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στη Βόρεια Κέρκυρα, στην Ερήπουσα και το Μαθράκι από 15 έως 22, στους Οθονούς από 14 έως 22, ενώ στη Νότια Κέρκυρα και τους Πάξους η θερμοκρασία θα κοιμαθεί μεταξύ των 16 και 23 βαθμών Κελσίου. Σχετική υγρασία στο νησί της Κέρκυρας από 50 έως και 98%, ενώ η θερμοκρασία της θάλασσας στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.